Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Μία τούρτα υπερπαραγωγή. Μία πασχαλινή τούρτα που πραγματικά θα τρίβετε τα μάτια σας και θα σας τρέχουνε τα σάγια γιατί είναι πεντανόστιμη. Οπότε πάμε να δούμε τελικά μας. Για την πασχαλινή τούρτα θα χρειαστούμε: για τα παντεσπάνια, 250 γραμμάρια βούτυρο λούρπακ ανάλατο σε θερμοκρασία δωματίου, 250 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, ένα κουταλάκι του γλυκού γεμάτο μαχλέπι, ένα κουταλάκι του γλυκού γεμάτο κακουλέ, ένα κουταλάκι του γλυκού μαστίχα, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 150 γραμμάρια γάλα, 50 γραμμάρια μέλι, 400 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 4 αυγά μεσαία, μία κουταλιά της σούπας baking powder, μία πρέζα αλάτι, βούτυρο για τις φόρμες και αλεύρι για τις φόρμες. Για τη βουτυρόκρεμα, 350 γραμμάρια βούτυρο λούρπακ ανάλατο σε θερμοκρασία δωματίου, 250 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 50 γραμμάρια κακάο και ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Για το σερβίρισμα, πασχαλινά σοκολατάκια και σοκολάτα της αρεσκίας μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για την τούρτα, γιατί θα έχει τρία επίπεδα, είναι τα παντεσπάνια μας. Τρία παντεσπάνια, οπότε η συνταγή είναι πανεύκολη. Ξεκινάμε πάντα με ζάχαρη και βούτυρο. Ρίχνω τη ζάχαρη μέσα στο μίξερ και το βουτυράκι μου και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βούτυρο λούρπακ ανάλατο σε αλουμινόφιλο. Παράγεται από 100% αγνό αγελαδινό γάλα, χωρίς συντηρητικά και δεν περιέχει καθόλου αλάτι. Λοιπόν, από τη συσκευασία 500 γραμμάρια χρειαζόμαστε το μισό. Οπότε... τέλεια. Το βουτυράκι πάει μέσα και θα ρίξω και όλα τα αρωματικά. Μαχλέπι, κακουλέ, τα ρίχνω μέσα. Και θα ρίξω μέσα και λίγο μαστίχα. Γιατί θέλω να το κάνω να μοιάζει σαν τσουρέκι η γεύση του. Γι' αυτό το λόγο θα βάλω μαχλέπι, κακουλέ και λίγο μαστιχούλα. Που τη μαστίχα θα τη σπάσω με λίγο ζάχαρη εδώ. Έτσι, ίσα ίσα 20 γραμμάρια ζάχαρη. Βάλτε σε ένα γουδί. Ρίξτε και τη μαστίχα μέσα. Και σπάστε εδώ πέρα. Οπότε το αποτέλεσμα όλο θα βγει μοναδικό. Φαντάζομαι τώρα να πει όλου: σας έχω βάλει τουρτίτσα να φάτε. Και να φάνε τούρτα και στο τέλο να λένε: όπα, τι τρώω, τι είναι αυτό. Γιατί τρώω τσουρέκι ενώ τρώω τούρτα. Και εσείς θα πείτε γιατί είμαστε πάρα πολύ μπροστά, ακολουθούμε τις συνταγές του Άκη. Αυτό δεν θα πείτε. Μπράβο Μίτσο, πολύ σωστά θα κάνεις γιατί αυτό πρέπει να πεις. Λοιπόν, ρίχνω μέσα και τη μαστίχα που έχω διαλύσει με λίγο ζάχαρη και πρέπει να φρατέψω πάρα πολύ καλά το μείγμα μου. Α, να βάλω και το πορτοκάλι και τα υπόλοιπα αρωματικά μου μέσα. Εδώ. Γιατί μην τα βάλω τώρα. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Εδώ. Και τη βανίλια μου. Οπότε έριξα όλα τα αρωματικά μου. Βανίλια, πορτοκάλι, μαχλέπι, κακουλέ και μαστίχα. Βούτυρο και ζάχαρη. Τα χτυπάω πολύ καλά μέχρι που να αφρατέψει πολύ καλά το μείγμα μου με το φτερό. Σύμφωνα με ιστορικούς γαστρονομίας, η ιστορία της τούρτας ταξιδεύει πίσω στους αρχαίους Αιγυπτίους που θεωρούνται ο πρώτος πολιτισμός που έχει να αναδείξει δεξιότητες στο ψήσιμο. Στο αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης αναφέρεται ως cake από τον 13ο αιώνα και θεωρείται ότι προέρχεται σαν λέξη από τους Vikings και το αρχαίο νορβηγικό κακά. Και το βουτυράκι μου έχει αφρατέψει, οπότε σταματάω λίγο το μίξερ και πάμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Θέλω γάλα το ψυγείο. Εδώ. Θα προσθέσω μέσα και το μέλι. Γάλα, μέλι, για να μας δώσει έτσι πιο γεμάτη γεύση το παντεσπάνι. Το μέλι θα γλασάρει και θα είναι σαν να έχουμε σιροπιάσει το παντεσπάνι, ενώ δεν θα το έχουμε σιροπιάσει. Θα είναι σιροπιασμένο στον αυτόματο πιλότο, φίλε Μπελέση. Γιατί είμαστε σοβαρή επιχείρηση. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, θα ρίξουμε δύο κουταλιές της σούπας από το αλεύρι μας μέσα. Γιατί έχουμε προσθέσει πολλά υγρά και άμα δεν βάλουμε λίγο αλευράκι τώρα μέσα, τι θα γίνει. Θα φαίνεται κομμένο το μείγμα μας, όχι ότι θα κόψει, απλά θα φαίνεται κομμένο. Οπότε ας βάλω τρεις κουταλιές σούπας, γιατί έχουμε αρκετά υγρά. Και αρχίζω να ανακατεύω και προσθέτω ένα-ένα τα αυγά μου μέσα. Λοιπόν, εδώ. Ένα αυγό μέσα. Τέλεια. Δύο αυγά μέσα, τέλεια. Τρία αυγά μέσα, τέλεια. Τέσσερα αυγά μέσα.
Τέλεια. Λοιπόν, τώρα, το υπόλοιπο αλεύρι που έχει μείνει, θα το ανακατέψω με λίγο αλατάκι και το baking powder. Σταματάω το μίξερ. Ρίχνω μέσα όλα τα στερεά μου, baking powder, αλάτι και το υπόλοιπο αλεύρι. Εδώ. Και πόσο ώρα θα ανακατέψω, φίλε Μίτσο? Το 9 μου άρεσε, ήταν ακριβές. Εσύ, Μπελέση? 10 δευτερόλεπτα. Εσύ, Γιώργο? 8 με 9. Νομίζω θα πάω πιο κοντά στον Γιώργο. Οπότε, Γιώργο, να ξέρεις, πάμε. Από τη στιγμή που αρχίζει να γυρνάει, το καταλαβαίνουμε, έτσι. Λοιπόν. 1. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Τι να κάνω, αφού δεν γυρνούσε. Γυρνούσε, ήταν 8. Εντάξει. 8 δευτερόλεπτα, δεν ανακατεύουμε πολύ ώρα, ανακατεύουμε ελάχιστα. Πω πω, Παναγία μου. Έχει μέσα το μαχλέπι, το κακουλέ, τη μαστίχα, το πορτοκάλι, οπότε μυρίζει Πάσχα, μυρίζει τσουρέκι. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, τώρα, δεν ανακατεύουμε 100% στο μίξερ. Άμα δούμε ότι γύρω-γύρω έχει μείνει λίγο αλευράκι, ίσα-ίσα με μία μαρίζ, το παίρνουμε και το βάζουμε στο κέντρο, για να μην παρανακατέψουμε στο μίξερ, όπως είπα. Και έχω τρεις φορμίτζες, 20 εκατοστών εδώ. 1, 2, 3. Λοιπόν, τώρα, μοιράζω το μείγμα μου στις τρεις φόρμες. Οι φόρμες μου εννοείται ότι είναι βούτυρο αλευρωμένες, για να μην κολλήσει το μείγμα. Και τώρα προσπαθώ να το κάνω ίσο, να κάνω ίση κατανομή. Εδώ και εδώ και εδώ και πάω καλά. Απλώς είναι να πάει παντού το μείγμα και εδώ. Θα νομίζουν από τη Βολκατική ότι κάνουμε έργα. Είναι ο κλασικός τύπος το μεσημέρι που χτυπάει κάτι για να βάλει το πίνακα. Συγγνώμη. Αυτός είναι. Λοιπόν, μια χαρά. Ο φούρνος μου είναι στους 170 βαθμούς, στον αέρα. Και θα ψήσω για 35 λεπτάκια. Εδώ. Με το που είναι έτοιμα τα παζιπάνια μου, θα αφήσω να κρυώσουν και μετά θα ετοιμάσουμε την βουτυρόκρεμα για να φτιάξουμε την τούρτα μας. Τα παντεσπάνια μου είναι έτοιμα, μυρίζουν Πάσχα, μυρίζουν τσουρέκι. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ εύκολα γιατί έχουμε να κάνουμε μία βουτυρόκρεμα για να σερβίρουμε μαζί με την τούρτα. Η βουτυρόκρεμα μας είναι πάρα πολύ απλή. Θέλουμε το βουτυράκι μας, 350 γραμμάρια, οπότε είναι κάπου εδώ. 350 βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου ή παγωμένο, φίλε Μπελέση? Πάντα σε θερμοκρασία δωματίου. Άμα δεν μπούμε παγωμένο, εννοούμε πάντα θερμοκρασία δωματίου. Πολύ καλά απάντησε ο Μπελέσης. Συγχάρητο. Είναι ζυγιάρες. Λοιπόν, βάλαμε το βούτυρο Lurpak μέσα στον κάδο του μίξερ. Θα προσθέσω την άχνη ζάχαρη. Εδώ. Κακάο. Και κανέλα. Πες το. Αυτός. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Σιγά σιγά να μην φύγει έξω εδώ στην αρχή και σιγά σιγά δυναμώνουμε. Τώρα, επόμενο σημαντικό που πρέπει να προσέξουμε όταν κάνουμε βουτυρόκρεμα είναι το πώς θα το χτυπήσουμε. Κοιτάξτε εδώ, αυτή τη στιγμή έχει γίνει σαν γκανάζ το μείγμα. Βλέπετε, καθώς χτυπάω αλλάζει το χρώμα. Από σκούρο σοκολατένιο γίνεται καφέ. Τέλεια. Λοιπόν, θα τα αφήσω αυτό το σημείο, δεν παραχτυπάω. Βλέπεις πως άνοιξε το χρώμα, ε? Μπράβο. Άμα φτιάξουμε το ίδιο γλυκό το καλοκαίρι και έχει αρκετή ζέστη, τότε να ξέρεις ότι το μείγμα μας, άμα το παραχτυπήσουμε, τότε θα είναι δύσκολο να στρώσουμε και την τούρτα μας, γιατί θα μαλακώσει πάρα πολύ. Λοιπόν, κοίταξε τι θα κάνω. Θα πάρω μια κουταλιά από το μείγμα μου, θα τη ρίξω στη μέση, εδώ. Όποτε ήρθε η ώρα να στήσουμε την τούρτα μας, βάζουμε το πρώτο παντεσπάνι. Δεν βάζουμε λαδόκολλα, γιατί θα την κάνω λίγο πιο ρουστικ την τούρτα. Ουσιαστικά θα βάλω λίγο βουτυρόκρεμα. Θα απλώσω εδώ τη βουτυρόκρεμα. Θέλω να την κάνει ρουστίκ, σας πειράζει? Ε? Ίσα-ίσα το θέλουμε. Θα πάμε πιο ρουστίκ, γιατί μου αρέσει περισσότερο να είναι πιο γυμνή η τούρτα. Πες σου, Μπελέση. Αυτός είσαι. Λοιπόν, παίρνω το δεύτερο παντεσπάνι ανάποδα, το βάζω από πάνω. Και βάζω το υπόλοιπο 1/3 από τη βουτυρόκρεμά μου. Και ξανά πηγαίνω γύρω-γύρω. Έτσι για να μην λέτε ότι θα βάλω και πολύ βουτυρόκρεμα. Δεν θα βάλω πολύ βουτυρόκρεμα, ισορροπημένη είναι. Όσο πρέπει για να γλιστράει η τούρτα μας. Να μπορούμε να την τρώμε ευχάριστα. Όμορφη.
Ε, πανέμορφη. Και πάμε για το τελευταίο κύμα κακοκαιρίας, όπου ουσιαστικά θα βάλουμε και το τελευταίο μας παντεσπάνι, εδώ. Έτσι δεν είναι τέλειο. Δηλαδή, ώρες-ώρες απορώ. Γιατί μπορείς να κάνεις με το τίποτα τόσο ωραίες δημιουργίες και κάθεσαι και σπάς το μυαλό σου και λες τι να πάω να αγοράσω, τι να κάνω, τι το ένα, τι το άλλο. Τα καλά ζαχαροπλαστεία βέβαια είναι ανεπανάληπτα, δεν τα αφήνουμε στην άκρη. Έτσι δεν είναι. Αλλά κάτι απλά όπως είναι και αυτά μπορούμε να τα δείχνουμε και μπορεί να τα κάνει και ο κόσμος. Και είναι σωστό να τα ετοιμάζει και ο κόσμος στο σπίτι, γιατί κοιτάξτε εδώ. Δηλαδή με το τίποτα. Λοιπόν, από πάνω πάρτε λίγο τη σπατουλίτσα σας, κάντε έτσι λίγα σχεδιάκια. Τέλεια. Και έχω πασχαλινά σοκολατάκια, κοιτάξτε. Τέλεια. Είναι σοκολατένια μέσα. Είτε τα σπάμε, είτε τα βάζουμε ολόκληρα, πώς τα θέλετε. Ολόκληρα. Είναι ολόκληρα ωραία, κοίταξε εδώ. Αλλά και σπασμένα είναι πολύ ωραία, δεν είναι. Ε, κοίτα εδώ. Άμα πηγαίνεις πέραν από τα καθιερωμένα, γιατί όντως κάποιος θα βάζει όλα αυτά πώς, ολόκληρα. Άμα όμως τα σπάσεις, κοίτα εδώ. Πόσο θα χρωματίσεις όλη σου την τούρτα. Παίρνεις τα σπας, ακανόνιστα. Αφήσεις το μαχαίρι να πέσει και να σπάσει το αυγουλάκι. Εδώ. Και κοίταξε εδώ. Ε, δεν γίνεται πιο ρουστίκ. Δεν γίνεται πιο ιδιαίτερη. Εδώ. Τέλεια. Βάλω και τα υπόλοιπα. Εδώ και εδώ. Και εδώ και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και αυτά εδώ δύο. Εδώ και εδώ. Αυτό φάτο. Ωραίος. Δεν είναι φανταστική. Ε? Κουκλίστικη είναι. Και σε περίπτωση που θέλετε έτσι να κάνετε πιο ντεκόρ από δίπλα, μπορείτε άνετα. Εδώ. Όλαλα. Εδώ. Το βγάζουμε. Βγάζουμε μία ολόκληρη σοκολάτα. Και ουσιαστικά το παίζουμε πάρα πολύ μάγκες. Πώς. Και εδώ. Είναι τέλειο. Δηλαδή, πόσο πιο πασχαλινό από αυτό. Για την πασχαλινή τούρτα, σε γουδί βάζουμε ζάχαρη και τη μαστίχα και χτυπάμε καλά μέχρι να γίνει σκόνη. Στον κάδο του μίξερ βάζουμε τη ζάχαρη, το βούτυρο, το μαχλέπι, τον κακουλέ, τη μαστίχα, το ξύσμα από το πορτοκάλι, τη βανίλια και χτυπάμε με το φτερό σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να αφρατέψει το μείγμα. Προσθέτουμε το γάλα, το μέλι, λίγο αλεύρι και χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα. Βάζουμε ένα-ένα τα αυγά και συνεχίζουμε να χτυπάμε. Σε μπολ βάζουμε το υπόλοιπο αλεύρι, το μπέικιν, το αλάτι, ανακατεύουμε και τα βάζουμε στο μίξερ. Χτυπάμε για 8 δευτερόλεπτα. Μοιράζουμε το μείγμα σε 3 βουτυρωμένες και αλευρωμένες φόρμες. Ψήνουμε για 35 λεπτά στους 170 βαθμούς και αφήνουμε να κρυώσουν. Για τη βουτυρόκρεμα, στον κάδο του μίξερ βάζουμε το βούτυρο, την άχνη, το κακάο, την κανέλα και χτυπάμε με το φτερό σε δυνατή ταχύτητα. Βάζουμε βουτυρόκρεμα στο κέντρο της πιατέλα σερβιρίσματός μας και τοποθετούμε πάνω το ένα παντεσπάνι. Απλώνουμε το 1/3 από τη βουτυρόκρεμα και τοποθετούμε από πάνω το δεύτερο παντεσπάνι. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με τα υπόλοιπα υλικά και στολίζουμε με σοκολατένια πασχαλινά αυγά και με σοκολάτα της αρεσκίας μας. Και τώρα ήρθε η ώρα να κόψουμε ένα κομμάτι και να σερβίρουμε. Ποιος θα έχει τη χαρά να έρθει δίπλα μου να το κάνουμε μαζί? Εσύ Μίτσο, έλα γόρι μου. Λοιπόν, και τώρα, το κομμάτι σου πώς θες να είναι? Θες ένα συγκεκριμένο κομμάτι? Όχι, όχι, όπλα όλοι. Λοιπόν, θα σου κόψω ένα μικρό κανονικό, γιατί η γυναίκα σου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι έχεις παχύνει και θεωρεί υπεύθυνος ότι είμαι εγώ γι' αυτό. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνος. Δεν υπάρχει, είναι μοναδικό. Αγοράκι μου. Καλό μου παιδί. Θες κουτάλι τέτοιο ή τέτοιο? Αυτή καλύτερα. Με αυτή θα φας? Ναι. Ωραία, αλλά πάμε να δοκιμάσουμε. Όντως τώρα θα φας με αυτή? Ναι, γιατί? Δεν πρόκειται να βγάλεις κομμάτι, για να δω. Έβαλε τη μεγάλη κουτάλα και έβαλε ποσότητα ρεμπελέση του γλυκού. Έλα το αγόρι, περίμενε. Όχι, άμα είναι να το κάνει σωστά. Θα το κάνουμε σωστά. Να το κάνουμε σωστά. Και λίγο από αυτή την ωραία σοκολατίτσα θέλω. Τώρα φάτο. Καλή. Λοιπόν, μοναδική γεύση, πανεύκολη τούρτα.
Είτε πολλή ποσότητα, είτε λίγη ποσότητα, είναι τέλεια. Αφράτο παντεσπάνι, βγάζει τόσο πολύ τσουρέκι. Είναι μοναδική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα τη σοκολάτα που σπάσαμε δίπλα, μπορείτε εννοείται να τη χρησιμοποιήσετε σαν ντεκόρ πάνω στην τούρτα σας. Αλλά και όχι μόνο, και σκέτη να τη βγάλετε, είναι πάρα πολύ παιχνιδιάρικη. Γιατί μπορείτε να τη βγάλετε σε ένα τραπέζι, να τη σπάσετε και όντως όλοι να αρχίζουν να τρώνε τη σοκολάτα από μόνοι τους. Αλλά βέβαια μπορούμε να πάρουμε και να βάλουμε ένα ωραίο κομμάτι από πάνω και να γίνει ακόμα πιο παιχνιδιάρικη η τούρτα μας. Εννοείται, σοκολατάκια, σοκολάτα, τα πάντα τα βρίσκετε στο e-shop μας, akisishop.com. Νομίζω ότι πρέπει να δοκιμάσετε την τούρτα 100% γιατί θα σας αρέσει και νομίζω πως όλο το Πάσχα είναι αποτυπωμένο πάνω σε αυτήν εδώ την τούρτα.